Η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων δυστυχώς είναι στον πάγο. Καθώς από τη μία πρέπει να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια και από την άλλη οι μισθοί δεν επαρκούν. Όπως θα δείτε στη σύγκριση που κάνει ο Νίκος Ρογκάκος ανάμεσα στην Ελλάδα, την Ισπανία και την Πορτογαλία, η χώρα μας έχει τους χαμηλότερους μισθούς και τις πιο υψηλές τιμές. Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες στην καθημερινότητά τους δεν είναι μόνο από την ακρίβεια και τη συνεχής ανατιμήση των προϊόντων, αλλά συνδυαστικά και από την πτώση της αγοραστικής δύναμης και των χαμηλών μισθών σε σχέση με άλλα κράτη της Νότιας Ευρώπης. Η καθημερινότητα είναι πολύ ακριβή. Σε όποιο τομέα και να πάρεις, είτε από παροχή υπηρεσιών, είτε στο σούπερ μάρκετ, είτε οπουδήποτε. Ο πληθωρισμός όχι μόνο δεν μειώθηκε το Δεκέμβριο, αλλά αυξήθηκε στο 3,5% από 3% το Νοέμβριο. Και ο πληθωρισμός των τροφίμων έφτασε στο 8,9%. Από κάπου θα κόψουμε, κάπου θα συμπληρώσουμε. Σε ετήσια βάση, οι μεγαλύτερες αυξήσεις τιμών έγιναν στο ελαιόλαδο 58,5%, στα φρούτα 14% στα λαχανικά και στα νερά και τα αναψυκτικά 12,6%. Κάθε οικογένεια αντιμετωπίζει δυσκολίες αυτή τη στιγμή με την ακρίβεια και θεωρώ ότι το πρόβλημα όλο και μεγαλώνει. Και όλα αυτά την ώρα που ο μέσος μισθός στην Ελλάδα είναι 23.736 ευρώ, στην Πορτογαλία πάνω από 29.000, 39.000 στην Ισπανία, 41.000 στην Ιταλία και 48.000 στη Γαλλία. Στη μέση του μήνα ψάχνουμε να βρούμε χρήματα και να μπορέσουμε να αντεπεξέλθουμε. Για ένα λίτρο γάλα στην Ελλάδα θέλαμε 1,33 ευρώ, στην Πορτογαλία 69 λεπτά και 83 στην Ισπανία. 1,85 ευρώ για ένα κιλό ρύζι στην Ελλάδα, 1,03 στην Πορτογαλία και 1,17 στην Ισπανία. Ενώ μία δωδεκάδα αυγά στην Ελλάδα την πληρώνουμε 3,37 ευρώ, 1,99 στην Πορτογαλία και 2,09 στην Ισπανία. Κάποτε είχαμε μία άνεση να ψωνίζουμε ρούχα έτσι πιο συχνά, ενώ τώρα μπορεί να πούμε δεν θα πάρω αυτό για να πάρω κάτι στο σούπερ μάρκετ. Το θέμα επομένως δεν είναι μόνο η τιθάσευση της ακρίβειας, αλλά κυρίως η ενίσχυση των εισοδημάτων έτσι ώστε να πλησιάσουν τους ευρωπαϊκούς μέσους όρους και να αυξηθεί η αγοραστική μας δύναμη. Λιγότερα αγαθά αγοράζουν οι Έλληνες με το μισθό τους σε σχέση με την προηγούμενη διετία λόγω των αυξήσεων και του πληθωρισμού. Ο Νίκος Ρογκάκος έχει το ρεπορτάζ. Και αυτό φαίνεται ανάγλυφα σε ένα διάγραμμα το οποίο κάναμε σε σχέση με το 21 και σήμερα ποια είναι η αγοραστική δύναμη. Νομίζω μπορούμε να δούμε το διάγραμμά μας. Έτσι λοιπόν, εάν αγοράζουμε σήμερα κάποια προϊόντα, πρέπει να πάρουμε 8% λιγότερα. Γενικά, αν αγοράζουμε προϊόντα. Όταν πάμε στα τρόφιμα, Νίκο, είναι ο πράσινος δείκτης, πρέπει να αγοράσουμε 14,9% λιγότερα προϊόντα μεγάλη με το μισθό σήμερα από το 21. Μεγάλη διαφορά. Και αν πάμε και στους μισθούς, τους μέσους μισθούς, να δούμε δηλαδή τις διαφορές που υπάρχουν. Εδώ η Ελλάδα είχε έναν ονομαστικό μισθό 14.500 ευρώ και πήγε στις 14.000 ο πραγματικός μισθός. Στην Ευρωζώνη έχουμε 47.000 τον ονομαστικό και 44.600 ευρώ τον πραγματικό. Μα θα πει κάποιος, στην Ελλάδα μειώθηκε 500 ευρώ ο πραγματικός και στην Ευρωζώνη 2.500. Ναι, αλλά είναι υπερτριπλάσιος από τον ελληνικό μισθό. Να ευχαριστήσω τον Νίκο Ρογκάκο.